Λοιπόν, εδώ καταρχάς πρέπει να σας πω ότι η κάμερα δεν έχει την τεχνολογία να αποτυπώσει την απίστευτη μυρωδιά, τη γλυκιά και όμορφη μυρωδιά που υπάρχει στο χώρο. Πείτε μας που είμαστε εδώ πέρα. Εδώ είμαστε στο χώρο παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και κατά κύριο λόγο είναι η παραγωγή σουτζούκι. Το σουτζούκι βλέπω εδώ, Ναι. Το οποίο τι είναι ακριβώς? Είναι κούνα περασμένη σε κλωστή από ψύχανα μυγδάλου ή καρυδιού. Ναι. Με χυμό, καθαρίζεται ο χυμός του σταβιλιού, ψήνεται. Μάλιστα. Με αλεύρι και τα λοιπά, είναι εγώ με χυμό στα λευριά. Ναι, ναι, ναι. Και εμβαπτίζεται μέσα στο ολοκείο με το οποίο ψήνει στα λευριά. Μπορείτε να το πάρουμε και να το πάρουμε. Κάνουμε μία πίτσα για να το πω. Μάλιστα. Και αυτό μετά, για να δούμε και τη διαδικασία. Και αυτό μετά θα κρυώσει, έτσι. Όταν στραντίζει μεταφέρεται στο σταν. Ναι. Και το σταν μεταφέρεται σε χώρο που μπορεί να έρθουν σε επαφή με κουνούπια κτλ. Μάλιστα. Μύες. Μέχρι να στραγγίσει. Και τούτο επαναλαμβάνεται γύρω στις 11 με 12 φορές. Α! Μέχρι να ολοκληρωθεί. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Και στο τέλος αυτό εσείς το συσκευάζετε και το πουλάτε? Ναι. Στην αγορά ή μέσα από το εινοποιείο? Πηγαίνετε σε επισκέπτες προς το παρόν. Φέτος έχουμε ξεκινήσει. Προς το παρόν όλη η προσότητα φεύγει από επισκέπτες από το εινοποιείο. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα γλύκισμα, ένας γλυκός μεζές, έτσι. Είναι η σοκολάτα των φτωχών όταν... Μάλιστα. Είμαστε μικροί. Μάλιστα, κατάλαβα. Κατάλαβα. Έχετε σκοπό και ας πούμε στο μέλλον αυτό να βγει και στην αγορά παρά έξω ως προϊόν? Οπωσδήποτε. Τούτο θα φτάνουμε σε πιο μεγάλη κλίμακα στην αγορά. Σούπερ μάρκετ, κυρίως σούπερ μάρκετ. Επίσης παράγουμε τα λεγόμενα κεφτέρια. Ναι. Το υπόλοιπο της μουσταλευριάς. Ναι. Μετά το ούτημα του φιλούκου. Ναι. Το βάζουμε σε τελογείο το οποίο αποστραγγίζουν, ξηραίνεται και το τεμαχίζουμε και είναι προϊόντα των έρευνα να το πούμε. Ναι. Με σπίρις ποτά. Μάλιστα. Όπως στη Ζιβανία. Και ένα κονιάκ ενδεχομένως. Και κονιάκ όπως είναι. Μάλιστα. Ναι, 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 ναι. Επίσης παράγουμε και μαρμελάδα από τοπικά φρούτα άγρια όπως το μόσφυρο. Έψιμα όπως το λέμε στην Κύπρο. Ναι. Έψιμα είναι το μέση. Ναι. Στην Ελλάδα. Το οποίο είναι και τα στοιχεία του είναι πολύ υγιεινά. Δηλαδή οφελούν πολύ στην υγεία του ανθρώπου χρησιμοποιώντας το σαν γλυκό με διάφορους τρόπους. Όπως παραδείγματος χάρη κάνουμε τα λεγόμενα κουρδουράκια. Με την αγαπή την ανάλατη. Ναι. Τοποθετώντας σε αγαπή ανάλατη το έψιμα είναι πολύ ελπιστό. Ναι. Κάνουμε το λίγο κάποιο ένα είδος χαλουβά. Παλιά είναι το λεγόμενο πολυμυφόσμο το οποίο δίδεται στα αμμόσυνα. Επίσης χρησιμοποιούν περισσότερο το χειμώνα για θερμότητα. Και για ενέργεια ζέστενα, φαντάζομαι μεγάλη. Ζέστενα και αποξύνα ψωμί. Το οποίο εμβάπτιζα στο έψιμα. Μάλιστα. Φαντάζομαι όλα αυτά τα προϊόντα, ειδικά οι ξένοι επισκέπτες, αφού μου λέτε ότι φεύγουν μέσα από το εινοποιείο, θα είναι ενθουσιασμένοι με αυτά. Ναι, ενθουσιάζονται, αγοράζουν στην πλειοψηφία τους. Μάλιστα. Περισσότερο ισχύει για τον ντόκτορ, αλλά και οι ξένοι σε μεγάλο ποσοστό. Μάλιστα. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας να περάσουμε σιγά σιγά τα προϊόντα και στους ξένους με πιο μεγάλο βαθμό.
Μα νομίζω ειδικά έτσι όπως ο ξένος κόσμος έχει αγκαλιάσει τη λεγόμενη μεσογειακή γαστρονομία, τέτοιου είδους αυθεντικά ντόπια προϊόντα είναι ακριβώς αυτό που εκείνοι περιμένουν, και γιατί είναι και εύγευστα και φοβερά υγιεινά. Πιστεύω, δηλαδή είναι όλα γνήσια προϊόντα. Ναι, μάλιστα. Χωρίς την προσθήκη να το δείτε συνειδητοποιήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα τι μας μένει λοιπόν, η δοκιμή των κρασιών. Μπορούμε να πάμε να δοκιμάσουμε. Ωραία, πάμε.